Κοιτάξτε, μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αναθέσεις. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει δυσκολότερα. Νομίζω ότι θα εξομαλυνθεί ο νόμος. Αυτά τα οποία έχουμε πει θα γίνουν όλα και το μηχάνημα αυτό αξίας 80.000 ευρώ πάρα πολύ σύντομα θα είναι στο Πανεπιστημιακό. Το Πανεπιστημιακό έπρεπε να είναι νοσοκομείο αναφοράς. Να είναι νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του COVID. Γιατί το κεντρικό μας νοσοκομείο είναι το νοσοκομείο της έδρας. Είναι το νοσοκομείο της έδρας σε μια περιφέρεια η οποία έχει 5-6 χιλιάδες Ρωμά, έχει αρκετές δομές μεταναστών και έχει και 5-6 χιλιάδες εργάτες γης. Είδατε τι έγινε στο Κρανίδι, τι έγινε προχθές στη Σκάλα και το τι μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να μην έχουμε νοσοκομείο αναφοράς. Εγώ αγωνίστηκα από την αρχή, γιατί ένα τοπικό νοσοκομείο είναι για το φτωχό. Ο πλούσιος δεν έχει ανάγκη τοπική δομή, θα βρει τον τρόπο για να γιατρευτεί. Αυτός που θα υποχρεωθεί να πουλήσει το αρνί για να πάει στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές. Αυτό έχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, καλύπτει η Καλαμάτα εν μέρη το κενό αυτό, αλλά για τις υγειονομικές δομές, για τις δομές υγείας, θα μιλήσουμε μετά τον κορονοϊό. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνουν πράγματα. Κύριε Νίκα, να συνεχίσω λίγο την ερώτηση της συναδελφού και να μας πείτε για το μηχάνημα. Στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των γιατρών μας είπαν ότι έχουν τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι δεν θα έρθει το μηχάνημα αλλά θα γίνει προμήλεια rapid test. Να μας πείτε σε αυτό και να απαντήσετε στους γιατρούς. Και το δεύτερο, επειδή το λέτε συνέχεια για το Παναρκαδικό νοσοκομείο ότι πρέπει να είναι νοσοκομείο αναφοράς, ποιοι έχουν βάλει εμπόδια, είναι οι γιατροί, είναι η κυβέρνηση, είναι κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουμε, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία? Λοιπόν, η απάντησή μου είναι απολύτως συγκεκριμένη. Είναι θέμα διαδικασιών. Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα δοθεί. Όμως θέλω να πω δημόσια το εξής. Είπα για 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δώσαμε για την υγεία προηγουμένως. Δεν είναι η περιφέρεια αυτή που πρέπει να φροντίσει για τα νοσοκομεία και τον εξοπλισμό τους. Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης. Εμείς ερχόμαστε επικουρικά και βοηθάμε. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και καμία ευθύνη στη διοίκηση των νοσοκομείων. Δεν έχουμε καν ούτε ένα μέλος του ΔΣ στη διοίκηση των νοσοκομείων. Τα λέω αυτά διότι κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να φορτώσουν στις περιφέρειες, στην περιφέρεια ελλείψεις που έχουν τα νοσοκομεία και έχουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε προσωπικό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα περαιτέρω, δεν είμαι σε αντιπαράθεση με κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει η υγεία του κόσμου και πώς αυτή εξυπηρετείται. Και αποδέχομαι ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ότι δεν υπάρχει αναγκαία χρηματοδότηση, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στα νοσοκομεία. Εμείς επικουρικά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά μην μου πείτε ότι κάποιοι σύλλογοι απευθύνονται στην περιφέρεια και δεν απευθύνονται στον Υπουργό Υγείας, όπου είναι και ο αρμόδιος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Άλλη ερώτηση.